Καλησπέρα σε όλους ρε μάγκες και καλώς ήρθα στο τελευταίο βίντεο της ημέρας και εδώ θα μιλήσουμε για το καινούριο Rift Beacon που εμφανίστηκε στο Fortnite σήμερα και όχι δεν μιλάω για τον Gotham City, έχουμε ακόμη ένα πιο καινούριο Rift Zone το οποίο βρίσκεται έξω από το The Block. Το ενδιαφέρον εδώ που πρέπει οπωσδήποτε να συζητήσουμε είναι ποια περιοχή είναι πιθανό να επιστρέψει με αυτόν το Rift Zone. Μάγκες μου, όλοι ξέρουμε ότι το τελευταίο Rift Zone που ήρθε στο Fortnite είναι το πιο τρελό που είχαμε μέχρι στιγμής. Είναι η Gotham City, η οποία είναι η πόλη του Batman. Εννοείται είδαμε και το event μαζί σε live stream, παίξαμε και μέσα στην Gotham City, βγάλαμε και κάποια βίντεο όπου σας έδειξα τα μυστικά αυτής της πόλης και του καινούριου Rift Zone. Όποιος δεν το είδε μπορεί να πάει να το δει τώρα, μάγκες μου. Αλλά τώρα θα συζητήσουμε λίγο με το τι γίνεται με αυτόν τον καινούριο Rift Beacon. Καταρχάς αν θυμάστε καλά έχουμε πάρα πολλά leaks μέσα από τα files που είχε βρει ο Fortory και ο Hypex που μας δηλώνουν ότι το πιο πιθανό θα επιστρέψει το OG Risky Reels πίσω στο χάρτη πριν να αλλάξει σεζόν 10 και ίσως το block να μεταφερθεί κάπου αλλού στη σεζόν 11 ή αν φύγουν τα Rift Zones και έχουμε έναν καινούριο χάρτη όπως έχει γίνει leaked να δούμε κάτι διαφορετικό. Δεν νομίζω να φύγει το blog εντελώς από το χάρτη γιατί συνδέεται άμεσα με το creative, γίνονται διαγωνισμοί για τον blog, ποιος creator θα έχει τη δημιουργία του στο χάρτη κάθε εβδομάδα κτλ. Έχει και βραβεία για αυτούς τους διαγωνισμούς, άρα δεν νομίζω η Epic Games να αφαιρέσει τον blog σαν περιοχή εντελώς από το Fortnite. Όμως, ίσως να μετακινηθεί λίγο, ίσως το Risky Reels να επιστρέψει λίγο έξω από τον blog και να μην επηρεαστεί το The Block άμεσα, δηλαδή να φύγει από το χάρτη. Απλά θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι μας κρύβει το καινούριο Rift Beacon που φαντάζομαι θα έρθει την 3η-4η με το update 10.40 που θα είναι και το τελευταίο μεγάλο update της σεζόν. Μάγκες μου, αυτά είναι το βίντεο, έτσι σύντομο, δεν έχουμε πάρα πολλά στοιχεία για το τι γίνεται εδώ. Μόλις έχω περισσότερα σας ενημερώνω, θα έχουμε και stream εννοείται να εξετάσουμε την κατάσταση αύριο. Άρα καλή συνέχεια σε όλους, να είστε πάντα καλά και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα.